να ευχηθώ εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας που βρίσκεται σήμερα εδώ στο Αγρίνιο και περιοδεύει σε όλη την Τολακαρνανία, ξεκινώντας από το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό και τώρα στο Αγρίνιο, να έχετε καλή δύναμη, καλή υγεία, καλούς αγώνες, γιατί πραγματικά και εδώ από το Αγρίνιο σήμερα δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά παρά να χαιρετήσουμε τις μεγάλες σημερινές επίσης κινητοποιήσεις των γιατρών, των νοσηλευτών, των δημόσιων νοσοκομείων όλης της χώρας και εδώ της Τολακαρνανίας, να χαιρετήσουμε τα μπλόκα του αγώνα της αγροτιάς που συνεχίζονται μετά το μεγαλειώδη συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο κέντρο της Ελλάδας, που είχε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων, όλων των κατοίκων της Αττικής, και τώρα συνεχίζουν στα μπλόκα τους, όπως εδώ στην Τολακαρνανία και σε όλη την Ελλάδα, για την τελική δικαίωση των αιτημάτων τους. Να χαιρετήσουμε τους αγώνες των φοιτητών και φοιτητριών του μαθητικού κινήματος επίσης ενάντια στο απαράδεκτο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, που ανοίγει το δρόμο για νέα χαράτσια που θα πληρώνει η ελληνική λαϊκή οικογένεια για να σπουδάσει τα παιδιά της. Να χαιρετήσουμε τους αγώνες των συνταξιούχων που παλεύουν για γυρατιά με δύναμη, με περίθαλψη, με ασφάλιση, με συντάξεις ώστε να μπορούν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους οι απόμαχοι της δουλειάς. Και βεβαίως να χαιρετήσουμε, που δεν βρίσκονται σήμερα σε κινητοποίηση αλλά έχουν κάνει μεγάλες κινητοποίησεις το τελευταίο διάστημα, οι εκπρόσωποι των μικρών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των εμπόρων και εδώ της Τολακαρνανίας, του Αγρινίου, που μίλησε ο πρόεδρός τους, ο εκπρόσωπός τους και έθεσε σωστά τα ζητήματα. Όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είτε με τη φορολογία, τη φορολογιστία πραγματικά, είτε με άλλα αιτήματα που έχουν και δεν ικανοποιούνται, αντίθετα από τη μεριά της κυβέρνησης πάει από το κακό στο χειρότερο συνεχώς η κατάσταση του εισοδήματός τους. Όλους αυτούς λοιπόν τους αγώνες, μαζί με την προετοιμαζόμενη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της εργατικής τάξης, των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα, που γίνεται στις 28 του Φλεβάρι μια εμβληματική πραγματικά ημερομηνία, γιατί είναι η μέρα που έγινε η τραγωδία των Τεμπών, που χάθηκαν 57 αθώες ψυχές, εκεί οι περισσότεροι νέοι, και που δεν πρέπει ούτε στιγμή να την ξεχνάμε μέχρι να αποδοθούν όλες οι ευθύνες πολιτικές, ποινικές, σε αυτούς που τις έχουν και οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα, μαζί με τα υπόλοιπα αιτήματα των εργαζομένων για αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις και μια σειρά άλλα όρημα και δίκαια αιτήματα του εργατικού κινήματος. Θεωρούμε ως ΚΚΕ ότι αυτοί οι αγώνες πρέπει να συνενωθούν σε ένα μεγάλο μέτωπο, ενωτικό μέτωπο αγώνα όλων των εργατών, των υπαλλήλων, των αγροτών, των μικροεπιχειρήσεων, των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και του χωριού, των φοιτητών, των σπουδαστών, των μαθητών, των γυναικών, των λαϊκών οικογενειών, και να έχουν κατεύθυνση καθαρή ενάντια σε όσους κυβέρνησαν μέχρι σήμερα τη χώρα και έχουν τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση που έχουν φέρει τον ελληνικό λαό και εδώ στην Τολακαρνανία και σε όλη την Ελλάδα. Να έχουν καθαρή κατεύθυνση ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη που συνεχίζει να κοροϊδεύει, αλλά και ενάντια σε όλα τα κόμματα, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε του ΠΑΣΟΚ, που παριστάνουν την αντιπολίτευση και αυτά κυβέρνησαν και αυτά ψηφίζουν αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους κατά 80%, κατά 50% και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Να καταφερθούμε και να ξέρουμε ότι η βασικός αντίπαλος όλων αυτών, των εργατών, των αγροτών, των εμπόρων, των επαγγελματιών, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η κοινή αγροτική πολιτική για τους αγρότες, είναι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που πλέον και ο ελληνικός λαός, όπως και άλλοι λαοί της Ευρώπης, την αμφισβητούν. Πάνω από 30 με 40% του ελληνικού λαού λέει ότι η κατάσταση στην Ευρώπη είναι χειρότερη από τότε που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έγινε οργανικό μέλος της με την ΟΝΕ, με τη συνθήκη του Μάστριχτ και τα άλλα. Παρότι υπόσχονταν ευημερία, παρότι υπόσχονταν αύξηση του λαϊκού εισοδήματος, βλέπουμε η αγροτιά να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, οι επαγγελματίες το ίδιο. Και αυτό γιατί υπάρχει μια κοινή πολιτική σε όλα αυτά. Η πολιτική τους είναι για τον αγροτικό τομέα, για παράδειγμα, να ενισχύουν τις μεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και να θάβουν το μικρό, το μεσαίο αγρότη, αυτόν που παλεύει για να ζήσει την οικογένειά του, για να μπορεί να καλλιεργήσει, για να μπορεί να έχει τα ζώα του κτηνοτρόφος και να μπορεί να παράγει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να τα παίρνει ο καταναλωτής, ο εργαζόμενος, η λαϊκή οικογένεια. Και ξέρουν πολύ καλά επίσης οι επαγγελματίες, οι μικροεπιχειρηματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι και εδώ στο Αγρίνιο και σε όλη την Ελλάδα, ότι οι κυβερνήσεις δίνουν αβέρτα ζεστό κρατικό χρήμα στα μονοπόλια, σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους δηλαδή, που συνενώνονται για να θάψουν το μικροπαραγωγό, για να καταργήσουν, να κλείσει το μαγαζί του ο μικρέμπορας, το εμπορικό κατάστημα. Και ξέρουν πολύ καλά όλοι αυτοί ότι εργατιά και αγροτιά χωρίς λεφτά είναι τα μαγαζιά χωρίς δουλειά σαν αποτέλεσμα. Εκεί βρίσκεται η αιτία όλων αυτών των προβλημάτων. Και το ίδιο ισχύει και για άλλους τομείς. Το ίδιο ισχύει για παράδειγμα και για την υγεία, που πλήττει και τον έμπορο και τον αγρότη και τον εργάτη και τον υπάλληλο και τον επιστήμονα. Στην υγεία που δεν έχουν να ζήσουν τα νοσοκομεία, οι γιατροί κάνουν τα πάντα, τα αδύνατα δυνατά, τη νύχτα μέρα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, με κίνδυνο ακόμα και για την υγεία τη δική τους και των οικογενειών τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν ανοιχτά τα δημόσια νοσοκομεία, να γιατροπορέψουν τους συνταξιούχους, τα παιδιά μας επίσης, όλους τους αρρώστους. Χωρίς λεφτά, χωρίς υποδομές, χωρίς τα απαραίτητα αυτά που χρειάζεται να έχει ένα νοσοκομείο. Γι' αυτό είμαστε μαζί τους όταν μιλάμε για προσλήψεις προσωπικού, υγειονομικού, γιατρών, νοσηλευτών, άλλου βοηθητικού προσωπικού στα νοσοκομεία, καμιά εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση, γιατί αυτή οδηγεί στους μεγάλους πάλι ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία. Το ίδιο είναι και στην παιδεία. Εμπορευματοποιούν, ιδιωτικοποιούν την παιδεία, βάζουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ να φέρουν παραρτήματα από όλο τον κόσμο τώρα για να πληρώνουν. 20.000 θα έχει το παράρτημα της ιατρικής ενός ξένου πανεπιστημίου. 20.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώνει δίδακτρα ο φοιτητής. Δηλαδή για να τελειώσει σε 6 χρόνια την ιατρική στο ιδιωτικό αυτό παράρτημα του ξένου πανεπιστημίου θα πρέπει ο γονιός να δώσει 160.000 ευρώ. Ποιος θα τα βρει αυτά? Χώρια τα άλλα έξοδα. Ενίκια, βιβλία, υποδομές, εργαστήρια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αλλά αυτό είναι ενιαία πολιτική όλων αυτών. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, των άλλων αστικών κομμάτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, των Βρυξελών που δίνουν εδώ τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες. Είναι ενιαία πολιτική που ωφελεί μόνο εφοπλιστές, μόνο βιομήχανους, μόνο μεγαλέμπορους. Και ο αγρότης την ίδια ώρα που πάει ο μεγαλέμπορας και ο βιομήχανας και του πουλάει τα εφόδια και τα μέσα και ανεβάζει το κόστος παραγωγής πάρα πολύ ακριβά, του τα πουλάει, πάει την άλλη ώρα και του αγοράζει αυτά τα προϊόντα που με αίμα, με υδρότα έχει καλλιεργήσει, έχει φτιάξει ο αγρότης στο χωράφι του ή στη στάνη του, πάει και τα αγοράζει με εξευθελιστικές τιμές. Και δεν έχει όχι μόνο να ζει στην οικογένειά του, ούτε μπορεί να ξανακαλλιεργήσει τον άλλο χρόνο. Και του βάζει τη θηλιά στο λαιμό. Αντί να κάνει φοροαπαλλαγές στον έμπορο, στον επαγγελματία, στον βιοτέχνη,
βάζει νέο φορολογικό, δεν βάζει αφορολόγητο όριο για παράδειγμα. Περνάει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που το ξέρετε όλοι σας πολύ καλά και το ΚΚΕ το έχει καταψηφίσει και δεν μπορεί να επιζήσει ο επαγγελματίας την ώρα που βλέπει ο τζίρος του συνεχώς να κατεβαίνει. Και όχι μόνο από την οικονομική κρίση τη δεκαετή και ούτε μόνο από την πανδημία. Αλλά επιδεινώνεται και τώρα που υποτίθεται ότι βρισκόμαστε σε φάση ανάπτυξης, ανάκαμψης και η φορολογία, όλα αυτά που πληρώνει είτε για τον ένφια χωρίς να καταργεί το φόρο προστιθέμενης αξίας, μια σειρά άλλα ζητήματα που διεκδικούν οι επαγγελματίες. Και την ίδια ώρα του λέει δούλευε 24 ώρες το 24ωρο, δούλευε τα Σαββατοκύριακα, καμία Κυριακή αργία, γιατί έτσι θα βγάλεις μεροκάματο. Αλλά τα μαγαζιά κλείνουν συνεχώς. Ο τζίρος μειώνεται και ο επαγγελματίας έχει να πληρώνει συνεχώς το φόρο, τον ένφια, όλα αυτά που έπρεπε να έχουν καταργηθεί χτες, όχι σήμερα. Αυτά και άλλα προβλήματα φυσικά που δεν μπορούμε να τα πούμε αναλυτικά, γιατί αναλυτικά αναφερθήκαμε, πρέπει να σας πω, και κατά την επίσκεψή μας στο Μεσολόγιο, στους γιατρούς και στο Αιτωλικό, ιδιαίτερα με το πρόβλημα εκεί της λιμνοθάλασσας, το πρόβλημα των αλιέων, αλλά και τα ζητήματα των ιχθυοκαλλιεργιών, για τα οποία έχουμε ξαναμίλησει εδώ σε αυτή την αίθουσα πριν κάνα δύο χρόνια πάλι και στην Αθήνα που ήρθε η αντιπροσωπεία, όπως είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα, που είμαστε ενάντια, πρέπει να σταματήσουν, να μην γίνουν οι περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας όπως τις ονομάζουν. Αλλά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων και των φορέων οτιδήποτε, διότι αυτοί μόνο πάλι, και ερχόμαστε στο ίδιο ζήτημα που έλεγα πριν, τα επιχειρηματικά, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ενδιαφέρονται να ικανοποιήσουν με τις ιχθυοκαλλιέργειες και όλα αυτά, και όχι το συμφέρον του κατοίκου εδώ, του Αγρινίου, του Αιτωλικού, του Μεσολογίου, της Αιτωλακαρνανίας, του ελληνικού δηλαδή λαού. Αυτά είναι τα ζητήματα και τα προβλήματα που εμείς και στη Βουλή θα τα παλέψουμε και στην Ευρωβουλή θα τα παλέψουμε, αλλά κυρίως στους δρόμους του αγώνα. Γιατί ένα είναι καθαρό, γιατί μερικοί λένε «Μα πού είναι η αντιπολίτευση?» Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση υπάρχει και είναι όλοι αυτοί που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα. Αυτή είναι η πραγματική αντιπολίτευση. Και εκεί κρίνονται τα πολιτικά κόμματα. Εκεί κρίνεται και το ΚΚΕ που είναι συνεπές κάθε μέρα σε αυτούς τους αγώνες μέσα και μεταφέρει και τα προβλήματα παντού στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, πιέζοντας όλα αυτά. Αλλά για να μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και ο λαός με τους αγώνες του να πιέζει και εμείς ως πολιτικό κόμμα, ως πολιτική δύναμη και μέσα στους θεσμούς του αστικού κράτους όπως λέγονται, πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Και αυτή μπορεί να μας τη δώσετε μόνο εσείς. Θα μας τη δώσετε και με τον αγώνα σας σήμερα και με την αλλαγή των συσχετισμών ψηφίζοντας συνεπείς αγωνιστές στα σωματεία, στους συλλόγους, παντού όπου γίνονται αρχαιρεσίες, αλλά και στις βουλευτικές εκλογές και στις τοπικές εκλογές όταν γίνονται. Και τώρα μπροστά μας την Κυριακή στις 9 του Ιούνιου έχουμε τις ευρωεκλογές. Πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στα άλλα κόμματα που συμφωνούν με όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, τα άδικα μέτρα, γιατί τέτοια είναι η πολιτική τους άδικη, γιατί υποστηρίζουν τους μεγάλους. Υποστηρίζουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ξαναλέω εφοπλιστές, βιομήχανους, μεγαλεμπόρους και δεν ενδιαφέρονται στην πραγματικότητα για το λαό. Σε αυτούς όλους πρέπει ο ελληνικός λαός αυτή τη φορά να δώσει ένα αποφασιστικό μήνυμα. Γιατί με δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Και για να ανακουφίσουμε τις κατηγορίες του πληθυσμού, το λαό μας οικονομικά, κοινωνικά, από κάθε άποψη, για να έχουμε κατακτήσει σήμερα, αλλά κυρίως για να ανοίξουμε ένα πιο σίγουρο δρόμο ανάπτυξης προς το συμφέρον των κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Προς το συμφέρον δηλαδή της πλειοψηφίας του λαού, που η πλειοψηφία του λαού είναι εργάτες, είναι υπάλληλοι, είναι αγρότες, είναι επαγγελματίες,
έμποροι, είναι φοιτητές, φοιτήτριες, μαθητές, μαθήτριες, γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Είναι ο ελληνικός λαός και αυτός έχει τη δύναμη όταν τον συνειδητοποιήσει να βάλει τη σφραγίδα του σε όλες τις εξελίξεις. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, για τους προβληματισμούς σας, για τα υπομνήματα και τα αιτήματα που καταθέσατε. Ξέρετε, εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πιέσουμε τους κυβερνώντες, τα υπουργεία, τους βουλευτές όλους μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, για να προωθηθούν και να δοθούν επιτέλους λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους και όλες, καλή υγεία.